Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα δεν θα κάνουμε unboxing. Σήμερα θα σας δείξω τα καινούργια μου παπούτσια που αγόρασα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω δοκιμάσει περίπου 1 με 9,5 εβδομάδα για να μπορέσω να έχω εικόνα και άποψη στο πώς είναι, πόσο ελαφριά είναι, πόσο καλά είναι στο περπάτημα, αν κρατάνε σε βροχή και σε υγρό πάτωμα γενικότερα, γιατί το προηγούμενο διάστημα έβρεχε. Είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Τα έχω χαζοπλύνει, τα έχω χαζολερώσει χαζοπλένοντάς τα. Είναι τα Adidas Futurecraft, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Τα συγκεκριμένα παπούτσια αγοράστηκαν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Απλά έτυχε να μπω μέσα σε ένα κατάστημα της Adidas και τα είδα. Με τρέλανε το γεγονός του ότι το από κάτω τους είναι όλο 3D printed. Και με το που τα είδα γύρισα και είπα, Θεέ μου, τι ωραία παπούτσια είναι αυτά, και κατευθείαν τα δοκίμασα και τα αγόρασα, έτσι για να τα έχουν και σε μια πολύ καλή προσφορά. Οπότε τα πήρα σε πάρα πολύ καλή τιμή, υπολογίστε περίπου ένα 40% κάτω. Πάμε να δούμε όμως όλες τις λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα. Ξεκινάμε με τα βασικά και προφανή. Έχω πάρει το άλλο παπούτσι γιατί το δεξί είναι λίγο πιο βρώμικο έτσι όπως τα έπλαινα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα βασικά και τα προφανή. Βλέπετε ότι η κατασκευή του παπουτσιού είναι σαν κάλτσα. Οπότε απλά τα τραβάμε, τα φοράμε και είναι έτοιμα. Έρχονται με αυτές τις τρεις λωρίδες στο πλάι, δεξιά και αριστερά, και απλά εδώ πέρα από πάνω γράφουν Adidas. Όλο το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ διακριτικό σαν παπούτσι. Γενικότερα η δική μου λογική είναι ότι στα ρούχα μου, στα παπούτσια μου, στα πάντα μου δεν θέλω να κάνει μπαμ από μακριά το τι μάρκα είναι. Μικρά και διακριτικά πράγματα. Εμένα σας το είπα και πριν, με τρέλανε αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι 3D printed. Τα συγκεκριμένα βλέπετε πόσο πολύ λυγίζουν και βλέπετε πόσο εύκολα λυγίζουν, δεν είναι δύσκολα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν έχει επίσης από πάνω κορδόνι, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να τα δέσουμε, ωστόσο γενικότερα το κορδόνι δεν χρειάζεται να το λύνουμε ή να το δένουμε, γιατί η εφαρμογή από την κάλτσα είναι ακριβέστατη, δεν κουνιέται καθόλου το παπούτσι. Το ύφασμά του αυτό εδώ πέρα είναι Prime Knit, είναι της Adidas το Prime Knit, το οποίο είναι και διαπνέων, οπότε είμαστε λίγο καλύτερα όσον αφορά το να μυρίζει το πόδι μας ή το να υδρώνει. Αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλύτερο, εδώ από μέσα γράφει Futurecraft. Όπως επίσης, αυτό εδώ, επειδή είναι 3D printed, αν το πατήσει κάποιος με το χέρι, αυτά εδώ πέρα πατιούνται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τις υπόλοιπες τις σόλες. Και αυτό είναι κάτι που η αλήθεια είναι ότι εμένα μου άρεσε μαζί με την εμφάνιση, γιατί έτσι όπως ήμουν στο κατάστημα και το πίεζα, μ' άρεσε πάρα πολύ που το ένιωθα. Είναι πάρα πολύ σταθερό γενικότερα. Το ότι είναι 3D printed δεν δημιουργεί κάποιο θέμα στο παπούτσι, δεν σας κάνει να έχετε κάποια αστάθεια. Αντιθέτως, δοκιμάζοντάς το στο δρόμο κάποια στιγμή χρειάστηκε να τρέξω, μπορώ να σας πω ότι η αίσθηση που είχα, γιατί αυτά τα παπούτσια ως επιτοπλίστων είναι για τρέξιμο, εγώ τα πήρα πιο πολύ για περπάτημα, αλλά όταν χρειάστηκε να τρέξω μπορώ με βεβαιότητα να σας πω πως η αίσθηση που είχα στο πόδι μου, η αίσθηση της απορρόφησης ήταν απίστευτη, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν σαν να μην φορούσα παπούτσια η αλήθεια είναι, όπως επίσης δεν καταλάβαινε και το πάτωμα. Από κάτω, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι όλο από καουτσούκ, ενώ εδώ πέρα γράφει και Continental. Άρα λοιπόν αυτό είναι και μια συνεργασία μαζί με την Continental. Το συγκεκριμένο έχει χρησιμοποιηθεί για να μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή επαφή με το πάτωμα και να είναι πιο σταθερά τα παπούτσια σε βρεγμένο πάτωμα ή έδαφος ή και σε στεγνό έδαφος. Η δική μου εμπειρία τις προηγούμενες ημέρες που έβρεχε είναι ότι όταν είναι αρκετά βρεγμένο, γλιστράει. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει κάποιο παπούτσι ή κάποιο υλικό το οποίο όταν είναι αρκετά βρεγμένο εκεί που περπατάμε δεν γλιστράει. Δεν σας λέω ότι κάνετε πατινάζ και ξαφνικά θα βρεθείτε από εδώ απέναντι, αλλά γενικότερα γλιστράει, δεν είναι τόσο σταθερό όσο θέλει να λέει η εταιρεία. Το συγκεκριμένο έρχεται στα 352 γραμμάρια, άρα καταλαβαίνετε και το βλέπετε ότι για αυτό το λόγο είναι και τόσο ελαφρύ. Όπως επίσης το πάνω μέρος του είναι κατασκευασμένο κατά 50% από ανακυκλωμένα υλικά για να μπορέσουν να μειώσουν και τη μόλυνση που υπάρχει στο περιβάλλον από τα πλαστικά. Η αίσθησή του γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραία. Σας το δείχνω και πάλι, βλέπετε πόσο πολύ γυρίζει. Σίγουρα όταν το φοράμε είναι λίγο σκληρό στην αρχή όπως όλα τα παπούτσια, άρα χρειάζεται ελαφρώς να το περπατήσουμε κάποιες μέρες για να μπορέσει και αυτό να στρώσει. Ωστόσο, επειδή αυτό εδώ πέρα από πάνω είναι
το ύφασμα το οποίο αναφέραμε, το prime knit το οποίο είναι από ανακυκλωμένα υλικά. Δεν μας πιέζει το πόδι, δεν μας φύγει. Η αίσθηση που έχουμε είναι πολύ ωραία. Εγώ από την ώρα που τα αγόρασα, αυτό που σας είπα με τα κορδόνια, δεν έχω πειράξει τα κορδόνια καθόλου, απλά παίρνω τα δένω. Το μόνο που δεν μου άρεσε με τα συγκεκριμένα τα κορδόνια, αν τα βλέπουμε, δεν ξέρω αν τα πιάνει η κάμερα, αυτού του είδους τα κορδόνια, ίσως επειδή είναι flat, ίσως είναι το συγκεκριμένο υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί, δεν ξέρω, δεν κρατιούνται δεμένα. Δηλαδή, τα δένεις και μετά από ένα δίωρο έχουν ήδη λυθεί. Σε άλλα παπούτσια που έχω δεν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα. Την τεράστια διαφορά επίσης την κατάλαβα. Επειδή όταν πήγα και τα φόρεσα αυτά τα παπούτσια στο κατάστημα, ήμουνα με τα παπούτσια τα Μιζούνο. Κάποια παπούτσια που είχε βγάλει εποχικά για το Άμστερνταμ. Η διαφορά στο βάρος που είχα με το που τα έβαλα αυτά ήταν τεράστια. Δηλαδή ένιωθα ότι πήγαινα από κάτι πάρα πολύ βαρύ, που δεν είναι κατάλληλα τα παπούτσια πάρα πολύ βαριά, αλλά ένιωθα ότι πήγαινα από κάτι πάρα πολύ βαρύ σε κάτι πάρα πολύ ελαφρύ. Επίσης έχει πάρα πολύ γέλιο, γιατί κοιτώντας τα παπούτσια έτσι κόντρα στο φως, βλέπεις από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να βοηθάει να περνάει και το νερό ή οτιδήποτε. Γενικότερα, αν με ρωτούσε κάποιος τα συγκεκριμένα παπούτσια, αν θα τα πρότεινες, θα τα συνέστηνες ή θα τα αγόραζες, θα έλεγα εφόσον κάποιος μπορεί να διαθέσει τα συγκεκριμένα χρήματα. Αυτά υπολογίστε ότι στη σελίδα της Adidas, αυτή τη στιγμή που γυρίζετε αυτό το βίντεο, τα έχουν με μια προσφορά στα 160 ευρώ. Ωστόσο, μπορείτε να τα βρείτε και πιο φθηνά, σας το λέω. Εγώ τα αγόρασα πιο φθηνά από το συγκεκριμένο. Θα χρειαστεί λίγο σίγουρα να το ψάξετε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, αρκεί να σας αρέσει αυτό το σχέδιο, να σας αρέσουν αυτά τα χρώματα, γιατί υπολογίστε ότι τα συγκεκριμένα τα παπούτσια βγαίνουν σε 3 χρώματα. Αυτό που κρατάω εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου και που βλέπετε είναι το Line and Green, επίσης βγαίνει στο Zero Metallic και βγαίνει και στο Carbon. Αυτό είναι ένα πολύ ελαφρύ πράσινο, πιο πολύ πάει προς τη μέντα. Γενικότερα, η αίσθηση που θα έχετε είναι εκπληκτική. Ό,τι θέλετε για τα παπούτσια τα συγκεκριμένα, εννοείται ότι μπορείτε να με ρωτήσετε και να μπορέσω να σας απαντήσω δοκιμάζοντάς το, εφόσον χρειαστεί, αν δεν το έχω δοκιμάσει ήδη. Είμαι ο Γκρίξιαρ της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Πολύ μικρό, πολύ σύντομο βίντεο, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για τα συγκεκριμένα τα παπούτσια και ήθελα να σας τα δείξω όπως δείξαμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια παπούτσια τις προηγούμενες φορές. Να περνάτε καλά, να κάνετε τις βόλτες σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να μένετε ασφαλείς. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.